Ο Δημοτικός Σύμβουλος Πέτρος Λέκας μίλησε για το έργο διαδικτύωσης του δικτύου ίδρυυσης μέσα από το οποίο θα ιδρεύεται όλος ο καλλικρατικός Δήμος Κορινθίων. Παράλληλα, μίλησε και για την ένταξη του Βρεφονιμπιακού Σταθμού των Αθηκείων στο ΕΣΠΑ, το γήπεδο Αθηκείων και το νέο Χλωτάπιτα, ο οποίος τοποθετήθηκε πρόσφατα, όπως επίσης και για την αγροτική οδοπία στην περιοχή των Αθηκείων. Τέλος, ο Δημοτικός Σύμβουλος ανέφερε ότι το μεγάλο στοίχημα είναι το θέμα των ιαματικών πηγών και η αξιοποίησή τους. Θέλω να εκφράσω τη χαρά μου, διότι το γήπεδο Αθηκείων μπήκε στην τελική ευθεία από τις αρχές αυτής της εβδομάδας, μπαίνει ο χλωροτάπητας. Σε 4-5 μέρες ολοκληρώνεται όλο αυτό το έργο και πλέον θα είναι στη διάθεση της κοινωνίας, της νεολαίας των Αθηκείων, για τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο ειδικά. Βέβαια, προχωράει ο Δήμος Κορινθίων με εντολή του κυρίου Πνευματικού να γίνουν και άλλα γήπεδα με χλωροτάπητα. Εμένα με ενδιαφέρει όλα τα γήπεδα να έχουν τελειώσει την τετραετία του Γαλατακίου, Κλένια, Άσου κτλ. Το άλλο ευχάριστο που υπάρχει για τα θήκια είναι ότι προχθές το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσαμε την ένταξη στο ΕΣΠΑ του Βρεφονιμπιακού Σταθμού Αθηκείων. Ήταν ένα στοίχημα για μένα, ναι. Είχα αγοράσει εγώ το οικόπεδο όταν ήμουν δήμαρχος. Και τώρα, διαμέσου του κυρίου Τατούλη και του δημάρχου μας, κάναμε τη μελέτη και εντάσσουμε το έργο στο ΕΣΠΑ. Μέσα σε λίγες μέρες ξεκινάει και το μεγάλο έργο οδοποιία ενός δασικού δρόμου Αθήκια Άγιος Ανδρέας Ρητό. Αυτό το είχα κάνει τη μελέτη εγώ, το εντάξαμε στο Μπαλτατζή με γρήγορες κινήσεις, με τη βοήθεια και του κυρίου Πνευματικού. Εντάχθηκε το έργο, δημοπρατήθηκε και ξεκινάνε οι εργασίες του. Βέβαια, το μεγάλο στοίχημα είναι η αξιοποίηση των πνευματικών πηγών, που στη συνεργασία με το Σύνδεσμο Πνευματικών Πηγών, τον κύριο Τατούλη και τον κύριο Πνευματικό, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα προχωρήσουμε στην αξιοποίηση της πηγής της ωραίας ελέγγυης. Το μεγάλο έργο είναι η διαδικτύωση, που πολύ σύντομα ξεκινάει ο καινούριος εργολάβος να φτιάξει τα δίκτυα. Τους αγωγούς δηλαδή που θα μεταφέρουν το νερό από την Κόρινθο, Λουτρά Ωραία Σελένη, Αλμυρί, Αγγελόκαστρο, Αλαμάνο, Αθήκια, Αγιάννη, Χιλιομόδη, Αγιονόρη, Στεφάνη. Είναι το μεγαλύτερο έργο, το οποίο το πιο σημαντικό έργο των τελευταίων 50 χρόνων και το Δήμο Κορινθίων μετά το αγωγό της Εφαλίας που στην Κόρινθο, αλλά και για τα χωριά τα δικά μας. Είναι σημαντικό έργο και γίνεται μια διαπαντός το πρόβλημα υδροδότησης των παραλιακών χωριών Σαλονικού